Αντιπωσιακό και αρχικύρου, ο αριθμό των πιστών που βρέθηκε και αυτή τη φορά στη Νέα Καρβάλη για να προσκυνήσει τον Άγιο Γρηγόριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί ήταν και οι καβαλιώτες οι οποίοι περπάτησαν έως και τη Νέα Καρβάλη για να τηρήσουν το δικό του στάμα και την δική του ευγή προς τον προστάτη αλλά και Άγιο. Μεταξύ άλλων, αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί από αυτού τονίζουν και ξεκαθαρίζουν ότι η πανδημία ήταν αυτή η οποία εμπόδισε του περισσότερου από αυτού να έρθουν στη Νέα Καρβάλη αλλά και φυσικά το μεγάλο προσκύνημα του Αγίου Γρηγορίου. Από εκεί και πέρα η δική του ευχή, υγεία και φυσικά να υπάρξει ένα καλύτερο μέλλον συνολικότερα κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών. Ξέρω ξανά το προσκύνημα στον Άγιο Γρηγόριο. Τι θα του ζητήσατε? Χρόνια πολλά, παιδιά. Με υγεία. Κα. Ναι, ναι, μεγάλη χάρη του Αγίου. Οπότε ο κόσμος έχει έρθει στη μέρα του. Και έλειπε πολύ στη Νέα Καρβάλη ξανά το προσκύνημα, είναι αλήθεια. Παρά τις δυσκολίες που περάσαμε με τον COVID. Παρακαλώ, δεν κατάλαβα. Λέω, περίμεναν πολλοί καρβαλιώτες για το προσκύνημα ξανά στον Άγιο Γρηγόριο. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Όλος ο νόμος και όλοι οι πιστοί έχουν ανταποκριθεί στην γιορτή του Αγίου. Είδαμε και πάρα πολλούς να περπατάνε στο δρόμο να τηρούν το έθιμο και το τάμα τους. Το τάμα που έχουν κάνει, ναι. Όπως κάθε χρόνο. Η δική σας ευχή πραγματικά για φέτος? Να περάσει η πανδημία όπως επιθυμεί όλος ο κόσμος. Είναι αρκετός πραγματικά, είναι εντυπωσιακός ο αριθμός που έχει έρθει. Ναι, αυτή την ώρα ναι, είναι πολλής. Από τις 6 και μετά νομίζω έχει πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Έλειπε αρκετού πραγματικά το προσκύνημα και αρκετοί περπατάνε κιόλα για να τηρήσουν το τάμα του. Ευχαριστούμε. Ναι, αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο και επειδή έλειψε τα προηγούμενα 2 χρόνια, τώρα είναι πιο θερμά τα πράγματα.